Τον νέο υπουργό που έχει και την ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Η μοίρα των πολιτικών έτσι είναι. Να έρχονται, να φεύγουν. Σημασία έχει να συντελείται έργο που να υπηρετεί ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία την πατρίδα και την ελληνική κοινωνία. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσους συνετέλεσαν ώστε μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε εργαστεί ακατάπαυστα, με πείσμα, με διάθεση, με δύσκολες στιγμές, γιατί και ο πιο ωραίος έρωτας, λέει, στη ζωή έχει και αυτός δυσκολίες, για να μπορέσουμε πραγματικά να προωθήσουμε μία σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους τομείς για τους οποίους είχαμε την πολιτική ευθύνη. Προχωρήσαμε και επεξεργαστήκαμε σειρά σχεδίων νόμων. Ψηφίσαμε καταρχάς τον εκλογικό νόμο, την απλή αναλογική, θεωρώντας και πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δίδουμε τη δυνατότητα για συνεργασίες και μεγαλύτερη διαφάνεια στη δημόσια ζωή, για περισσότερη δημοκρατία, για να μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε όλους τους όρους μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτικών δυνάμεων στη διακυβέρνηση της χώρας. Άλλωστε, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε ένα νέο πολιτικό περιβάλλον όπου ο δικοματισμός έχει χάσει πλέον ανεπιστρεπτή τη δυνατότητα να λειτουργήσει με τη λογική που λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια. Επεξεργαστήκαμε σε συνεργασία με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες μία σειρά σχεδίων νόμων, τα οποία όμως πέρασαν από την τριβή και τη συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς του χώρου, και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και τους εργαζόμενους. Ψηφίσαμε με νόμο καταρχάς τη συγκρότηση 25 μελούς επιτροπής για την επαναθεσμοποίηση της αποκέντρωσης και του Καλλικράτη. Η επιτροπή αυτή δουλεύει συνεχώς και προετοιμάζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο πιστεύω στους επόμενους μήνες θα είναι έτοιμο, με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων που εμπλέκονται, συμπλέκονται και δημιουργούν όλο αυτό το τέλμα και την αδιαφάνεια, με στόχο την δυνατότητα τη σταδιακή δημοσιονομικής αποκατάστασης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια στην οποία είχε τοποθετηθεί επικεφαλής ο Γενικός Γραμματέας ο Κώστας Σοπουλάκης, και η οποία επιτροπή φιλοδοξούμε ότι σε λίγους μήνες θα έχει ολοκληρώσει αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία σημειωτέων πρέπει να πω για πρώτη φορά έχει και την συμμετοχή και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και όλων των θεσμικών φορέων. Αυτό δείχνει την αντίληψη που έχουμε για τη δυνατότητα που πρέπει να έχει η κοινωνία δια των θεσμών της να συμμετέχει στα τεκτενόμενα που την αφορούν και που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής της. Προχωρήσαμε σε ένα πολυνομοσχέδιο 166 άρθρων, με μια ανοιχτή και συνεχή διαβούλευση με όλους, και ο τελευταίος δήμαρχος της χώρας έλαβε μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Πέρασε από την ΓΕΝΕ, πήγε στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και ετοιμάζεται, εφόσον βέβαια το κρίνει ο νέος υπουργός, να πάει στο Γενικό Λογιστήριο και μετά στη Βουλή. Κύριε Υπουργέ, εδώ θα σου παραδώσω 8 νομοσχέδια επεξεργασμένα
και ένα στικάκι. Άρα σου δίνουμε καλή πρίκα. Λοιπόν, το στικάκι έχει ό,τι γράφουν και οι νόμοι. Λοιπόν, είναι το πολυνομοσχέδιο, όπως είπα. Είναι το νομοσχέδιο για το Μητρό Πολιτών. Μια πολύ σημαντική δουλειά που έγινε και πολύ εξειδικευμένη, θα έλεγα, που έγινε από την υπηρεσία χωρίς να δαπανίσει το κράτος ούτε ένα ευρώ. Και θα μιλήσω και θα ευχαριστήσω μετά όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν. Μια επίπονη δουλειά, γιατί επί 15 χρόνια, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι, ενώ ξοδεύτηκαν εκατομμύρια λεφτά, η χώρα δεν έχει ουσιαστικά σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που σημαίνει ότι οι 280 περίπου μικρές και μεγάλες βάσεις του δημοσίου, από το ΑΜΚΑ, το ΑΦΙΜΗ κλπ, δεν διαλειτουργούν μεταξύ τους. Χρειαζόταν λοιπόν να γίνει αυτή η δουλειά, η πολύ σοβαρή, με την οποία ουσιαστικά ενώνεται το δημοτολόγιο με το ληξιαρχείο, συγκροτείται το λεγόμενο Μητρό Πολιτών, πάνω στο οποίο θα πρέπει να χτιστεί η επόμενη προσπάθεια της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων. Ένα τρίτο σχέδιο νόμου αφορά τους συνοριακούς σταθμούς. Ένα καθεστώς που πάνω από 20 χρόνια διατηρείται με διατάξεις αναχρονιστικές, εξυγχρονίζεται. Είναι και αυτό μια δουλειά που, και προσπάθεια που έγινε εδώ από τις υπηρεσίες. Τέταρτο είναι το νομοσχέδιο για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Ένα πάρα πολύ σημαντικό σχέδιο νόμου που και αυτό πέρασε από τριβή της δημόσιας διαβούλευσης και είναι τώρα έτοιμο ξανά να μπει, έπειτα από επεξεργασία που έγινε σε συνεργασία και με την ΚΕΔΕ, με τον Γενικό Γραμματέα Επικεφαλής, τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, τον Βαγγέλη τον Καπετάνιο, έναν εξαίρετο συνεργάτη. Επίσης υπάρχει σχέδιο νόμου που αφορά τη βελτίωση της διαδικασίας της νομοθεσίας που αφορά τις εκλογές, για να γίνει, να περιοριστούν οι οποιασδήποτε αδυναμίες που μπορούν να παρουσιαστούν. Είναι έτοιμο και αυτό. Μάλιστα σήμερα υπήρχε μια προγραμματισμένη συνεδρίαση τελευταία για να γίνει, για να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, όπως είναι και το νομοσχέδιο για το ληξιαρχείο, τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας για το ληξιαρχείο. Είναι λοιπόν ένας πλούτος προσπαθειών προετοιμασίας νομοθετικής που δαπανήθηκε και κόπος και μόχθος για να έχουμε σήμερα αυτά τα σχέδια νόμου με βάση τα οποία μπορεί ο νέος υπουργός, αφού τα δει, αφού τα αξιολογήσει, να αποφασίσει την περαιτέρω τύχη τους. Έπειτα από συνεχείς διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και με το οικονομικό επιτελείο, εξασφαλίσαμε 324 εκατομμύρια για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες και οφειλές των Δήμων προς τρίτους. Είναι μια σημαντική, θα έλεγα, εξέλιξη που δείχνει και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για να στηρίξει την αυτοδιοίκηση και που θα δώσει τη δυνατότητα να πάρουν ανάσα οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι οι Δήμοι της χώρας, που έχουν διαχρονικά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους. Όπως και για δεύτερη χρονιά, με συνέπεια και με βάση τη δέσμευση που είχαμε κάνει όταν αναλάβαμε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, δίνουμε τους λεγόμενους παρακρατηθέντες πόρους, δηλαδή αυτό που δεν πίστευε κανένας στην αυτοδιοίκηση, και μάλιστα όταν το είπαμε τότε υπήρχαν πολλά χαμόγελα ύποπτα ότι το λέμε για να το πούμε. Τελικά όμως δικαιωθήκαμε και πέρυσι και φέτος δίνουμε 214 εκατομμύρια περίπου πέρυσι και άλλα τόσα φέτος στην αυτοδιοίκηση για να στηρίξουμε το έργο.
Προχωρήσαμε σε συνεργασία με την ΕΤΑ σε ένα νέο μοντέλο διαδικασιών εισαγωγής των μικρών παιδιών της προνηπιακής ηλικίας στους παιδικούς σταθμούς. Ένα σύστημα δικαιότερο και διαφανέστερο. Πρέπει να σας πω ότι 55 περίπου χιλιάδες παιδιά από τα περίπου 95.000 είναι παιδιά οικογενειών που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν έμεινε κανένα παιδί, ενώ με το άλλο σύστημα υπήρχαν τέτοιου είδους αδικίες που προέρχεται από οικογένειες που, που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, να μην έχει πάει στους παιδικούς σταθμούς. Και αυξήσαμε για πρώτη φορά, το ξαναλέω, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια κατά 13 με 14.000 τα παιδιά που μπαίνουν στους παιδικούς σταθμούς. Πήγαν φέτος 13 με 14.000 περισσότερα παιδιά. Όμως αυτό το σύστημα, το νέο, μας έδωσε και τη δυνατότητα να δούμε τις αδυναμίες. Πού δηλαδή υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δομές. Σας λέω ένα παράδειγμα, ότι στην Πάτρα, ενώ υπήρχαν βάουτσερ για όλα τα, για άλλα 500 παιδιά, δεν υπήρχαν δομές ούτε στον δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ λοιπόν έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με την ΕΤΑ για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες με βάση αυτό που παρουσίασε το σύστημα και να προχωρήσουμε και σε διεύρυνση βρεφονηπιακών σταθμών και σε νέα ΚΔΑΠ, αφού πρέπει να πούμε και να ξέρει η ελληνική κοινωνία, για αυτούς που καγχάζουν και βγάζουν πολλές φορές τα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και κυβερνούσαν τη χώρα, ότι 250 από τους 325 δήμους δεν έχουν ΚΔΑΠ αμαία και πάνω από 150 δήμοι δεν έχουν καν ΚΔΑΠ, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Ο στόχος είναι τον επόμενο χρόνο, το Σεπτέμβριο, να έχουμε προχωρήσει στη βελτίωση τέτοιων δομών, στη δημιουργία τέτοιων δομών. Και κάποιος θα με ρωτήσει, υπάρχουν χρήματα? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν τα χρήματα. Έχουμε ένα ποσό που μπορεί να διατεθεί. Θα ενημέρωσα και θα ενημερώσω και τον Υπουργό, που μπορεί να αξιοποιηθεί για αυτόν τον τομέα. Γιατί οφείλουμε ως κοινωνία πρωτίστως να υπερασπιζόμαστε εκείνους που είτε λόγω της ηλικίας τους είτε λόγω της ιδιαιτερότητάς τους δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Εμπεδώσαμε με τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης μία σχέση εμπιστοσύνης για να μπορέσει να γίνει κατανοητό από όλους ότι η πατρίδα διέρχεται μια κρίση πολυεπίπεδη, οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε σε ένα πνεύμα κατανόησης. Σε ένα τέτοιο πνεύμα επιχειρήσαμε να πειράξουμε, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση, λίγο τους δείχτες κατανομής των ΚΑΠ, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται οι ΚΑΠ δεν είναι και ο δικαιότερος. Τι κάναμε? Το πρώτο που κάναμε όταν αναλάβαμε ήταν πρώτο, για πρώτη φορά, να ενισχύσουμε τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που είναι κάτω από 5.000 κατοίκους και είναι 37, και τους ορεινούς δήμους που είναι 32. Πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται πολύ άνισα οικονομικά και κοινωνικά, αφού 80 περίπου δήμοι, αυτούς που σας προανέφεραν, δεν διαθέτουν παραπάνω από 1, 2, 3, 4, 5 υπαλλήλους. Με συνέπεια όχι μόνο τις ανάγκες τους να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν, αλλά και επιπρόσθετα πρέπει να σας πω, δεν έχουν και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους ευρωπαϊκούς πόρους. Με συνέπεια εκείνοι που είναι μεγάλοι δήμοι έχουν δομή, έχουν στελεχειακό δυναμικό να εκμεταλλεύονται αυτή την αδυναμία επί της ουσίας. Γι' αυτό ο στόχος μας ήταν και είναι να βρεθεί μηχανισμός προκειμένου οι δήμοι αυτοί μέσα από την ΕΤΑ ή από τη ΜΟΔ να μπορέσουν
ώσπου να γίνει η επαναθεσμοποίηση του Καλλικράτη και να βρεθούν τέτοιες δομές, να δημιουργηθούν τέτοιες δομές, να μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τους πόρους. Ωστόσο, μετά την πρώτη οικονομική ενίσχυση που κάναμε ειδικά σε αυτούς τους δήμους, προχωρήσαμε στην ανακατανομή περίπου 21 εκατομμυρίων και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, όπου θα υπάρχει μια δικαιότερη, σε μικρό μεν βαθμό, αλλά μια αρχή δικαιότερης κατανομής των ΚΑΠ. Προχωρήσαμε το διαγωνισμό που είχε... Λοιπόν, παρακολουθούμε, έτσι, συνεχίζεται η...